και με τη λεγόμενη νέα εποχή απλώνεται σήμερα σαν τεράστιο δίκτυ που ενώνει διάφορες τάσεις και ομάδες, εισχωρεί σε όλους τους τομείς της ζωής και απειλεί να αλλοιώσει το πνευματικό φρόνημα του λαού και να ακυρώσει το Ευαγγέλιο της καινής κτήσης. Πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες των μέσων ενημέρωσης, της οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου, βρίσκονται κάτω από την επίδραση των τάσεων αυτών και ζητούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν στο λαό μας το υδροχοϊκό ήθος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο γεγονός και πρόβλημα της δεκαετίας του 1990. Ένα άλλο μεγάλο ρεύμα που δικαιούμεθα να εντάξουμε στον πνευματικό χώρο του αποκρυφισμού και της νέας εποχής είναι ο μπουρουισμός. Λόγω της εξαιρετικής του σημασίας στη διαμόρφωση του κλίματος της νέας τάσης, θεωρούμε απαραίτητο να μιλήσουμε διεξοδικά για αυτό το φαινόμενο μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο σκοπός του μπουρουισμού δεν είναι ενιαίος. Και η κίνησή του, στην κίνησή του υπάρχουν διάφορες τάσεις, κυρίως όμως ως προς τη μέθοδο. Ο σκοπός είναι ο ίδιος και αναφέρεται στην λεγόμενη απελευθέρωση. Στις Ινδίες βλέπουμε τον κόσμο πώς υποφέρει από την έλλειψη φαγητού και τροφής, πώς ιεροποιούν και προσωποποιούν την Ιερή Αγελάδα και πώς προσπαθούν να πετύχουν μια καλύτερη μετενσάρκωση. Ένας συγγραφέας Ινδός περιγράφει την Ινδία και τις τελετές και τον τρόπο που μπορεί κανείς να φτάσει τη θεότητα και την απελευθέρωση. Το νερό του ποταμού Γάγκη είναι απαραίτητο για τις θρησκευτικές τελετές. Η Ιερά Θεότης Κάλη, η Θεότης του θανάτου και της καταστροφής. Η Μητέρα Γη συμβολίζεται με την Αγελάδα. Η Θεότης Κάλη είναι αυτή που αναγεννά και καταστρέφει. Εκεί γίνεται η βάπτιση λοιπόν στον Ιερό Ποταμό Γάγκη. Αυτός ο ποταμός είναι ο ιερός ποταμός Γάγκης που έχει φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους που βαφτίζονται εκεί, αλλά και ανθρώπους νεκρούς οι οποίοι πεθαίνουν και θάβονται κατά κάποιο τρόπο στο ποτάμι αυτό. Ο δυτικός κόσμος πρόσφατα ανοίγεται όλο και περισσότερο στον Ινδουισμό για να τον αναλύσει με επιστημονικό τρόπο, ενώ τον εξετάζουν όλο και λιγότερο σαν μια θρησκεία. Αυτή η θρησκεία χάνει για τους δυτικούς το θρησκευτικό της χαρακτήρα και αποκτά επιστημονικό περιεχόμενο. Μέσω της χρησιμοποίησης του Ινδουισμού γίνεται εφαρμογή στην ιατρική, στην πολιτική και στον εκκλησιαστικό χώρο ακόμα. Βρίσκει εφαρμογή και διάδοση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι μια συστηματική παραπλάνηση από τους καπουλευτές του Ινδουισμού επιτυγχάνεται
μέσω ακόμα και της χρησιμοποίησης ενός καθαρός χριστιανικού λεξιλογίου. Κατασκευάζεται μια καινούργια διδασκαλία, την οποία παρουσιάζουν σαν προοδευτική και σύγχρονη έκφραση ακόμη και του χριστιανισμού. Στο Δελή, στο Νιου Ντέλι, ο γκουρού Ντάνσαν Σιν είναι ένας από τους χιλιάδες γκουρού που έχει περίπου 15.000 οπαδούς. Η σωτηρία του ανθρώπου, λέει ο ίδιος, είναι ίδια περίπου, αλλά υπάρχουν και ορισμένες διαφορές. Ο δρόμος δηλαδή είναι διαφορετικός, άλλοτε εκτενέστερος, άλλοτε συντομότερος προς τη σωτηρία. Ο Ραμπίν Μαχαράτε έχει μια μακραία αλυσίδα φωτισμένων Ινδουιστών. Αυτός όμως, ο ίδιος, είναι ειδικευμένος στη γιόγκα. Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του, δραπετεύοντας το φως, αναλύει το θάνατο ενός γκουρού, εξηγώντας πως ο Ινδουισμός επιστρέφει και πως ο Ινδός πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά σε ένα φωτισμένο γκουρού, που τέλος ακολουθώντας τη διδασκαλία του βρίσκει τη σωτηρία του. Μπορούμε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και με μια ματιά να δούμε σε κάποιον οπαδό την αφοσίωση και την αγάπη που τρέφει στο πρόσωπο ενός γκουρού δασκάλου και πώς αποδέχεται όλα εκείνα τα οποία του λέει αυτός. Αγαπώ το Μαχαρίσι, είναι ο Κύριος μου. Όλα όσα λέει, όσα σκέφτεται είναι τέλεια. Τον αγαπώ και το θαυμάζω, είναι ο Κύριος μου. Ο γκουρού Ραζνής, με άδεια της Αμερικανικής κυβερνήσεως, αγόρασε στο Όρεγκαν, σε κεντρική περιοχή, έκταση 15 εκταρίων όλων στρεμάτων για μια μεγάλη φάρμα, όπου βρίσκονται οι οπαδοί του. Οπαδοί του σειραίουν από όλο τον κόσμο. Εκεί, ντυμένοι με στολή πορτοκαλί χρώματος, ακούν και μειούνται στη διδασκαλία του. Ο ύμνος τους λέει, ύψιστε Θεέ κυρίαρχε γης και σύμπαντος, εσύ βασιλιά. Η Κάρμα Τρουσάνα, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Νέα Εποχή, η δύναμη του αύριο, γεννήθηκε στις Ινδίες το 1973, ήρθε στο Λονδίνο. Σήμερα αυτή ενεργοποιείται στη νέα θρησκεία. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισμοί που έκανε ο Ραζνή στην Αμερική. Εμβάθυση, δηλαδή στα νοήματα της διδασκαλίας, και αυτό ονομάστηκε μια θεότης. Με την αξίωση να τον κρεμούν στο στήθος τους σαν μενταγιόν με χάντρες οι διάφοροι ανά τον κόσμο οπαδοί του, ντυμένοι με πορτοκαλί φορέματα, ένα αυτός κυκλοφορεί με μια πολυτελή Rolls Royce. Κάποιος όμως από τους οπαδούς τους προσπαθούν να δώσουν μια δική του ερμηνεία στη διδασκαλία του διδασκάλου τους. Είναι κάτι που είναι σαν ερωτικός δεσμός μεταξύ του διδασκάλου και των μαθητών του. Κάποια άλλη δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε καν με λόγια. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια θεϊκή δύναμη μέσα στο δασκαλό μας. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ένα είδος, ένας Θεός. Ένας γκουρού είναι ισότιμος με το Θεό. Έχει μια πνευματική δύναμη που σε απελευθερώνει.
Αυτός ο γκουρού μπορεί ακόμα και να δώσει λύση και στα πιο μεγάλα προσωπικά σας προβλήματα. Φυσικά αυτές οι ιδιότητες των γκουρού μπορούν να μεταφερθούν και να μετρηθούν κατά κάποιο τρόπο. Τόσος κόσμος έρχεται εδώ για να λάβει από την αγάπη και τη σοφία του Μπαγκαβάν, του φωτισμένου. Στην Ινδία, αυτές οι σκηνές διδασκαλίας και εκδηλώσεις βρίσκονται παντού και υπάρχουν σε μεγάλη έκταση. Στο μέρος αυτό των Ινδιών, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται 20 εκατομμύρια Ινδοί, οι οποίοι εκδηλώνονται σε μια τεράστια ανθρωποθάλασσα. Όλοι αυτοί περιμένουν ότι με αυτόν τον τρόπο και τη διδασκαλία του γκουρού θα απολαύσουν τη σωτηρία τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ντυμένοι φτωχικά, συνήθως με ένα μόνο μανδύα ινδικό φόρεμα. Όλοι αυτοί διαθέτουν ελεύθερα τα υπάρχοντά τους, τις οικογένειές τους, ακόμα και τη σκέψη τους. Εδώ παρακολουθούμε έναν δάσκαλο γκουρού που αρχίζει τη διδασκαλία του. Ο γκουρού είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας φιλόσοφος, ένας αρχηγός και ένας φιλόξενος ηγέτης, που δείχνουν τον δρόμο προς το Θεό. Αυτός ο δάσκαλός μας κάνει να συμμετέχουμε σε μια πνευματική συμπάθεια, σε μια συμπόνια που μοιάζει με τα αισθήματα των παππούδων και των γιαγιάδων μας. No one in his right mind would not know that this is the walking, talking, living God on earth. In all scriptures you will find that the Master is... Αυτός ο γκουρού μπορεί ακόμα και να δώσει λύση σε οτιδήποτε του ζητήσετε. This gentleman today, I don't think you knew who you interviewed, but you interviewed God. For the Hindu, the guru is all important. This guru is his Lord, his Master, his Savior, even greater than God. Ο γκουρού είναι εκείνος που μας σώζει, εκείνος που μας οδηγεί. Είναι ανώτερος και από το Θεό. Έχω ακούσει να συζητούν για τόσους γκουρού. Ο γκουρού είναι εκείνος που αγγίζει κάθε άνθρωπο εσωτερικά. I was really interested in their worship and their veneration and their adoration and the gifts and offerings they brought to me. But I was certainly not interested in their problems and their difficulties and hardships and pain. Έχω συζητήσει προσωπικώς με γκουρού. Το σύστημά τους μερικές φορές είναι κάτι μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. So many people come here because they too are in love with Bhagwan. Όλος ο κόσμος που έρχεται εδώ, έρχεται επειδή αγαπάει το φωτισμένο. Απολαμβάνει την αγάπη, τη συμπάθεια και τις οδηγίες αυτού. Για αγάπη όμως μίλησε και ο Jim Jones. Μιλούσε για αγάπη και είδαμε τα αποτελέσματα. Εδώ βρίσκονται τα σώματα των αυτοκτονημένων οπαδών του στη Γουιάννα. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, το πιστεύω αυτής της θρησκείας ήταν η αυτοκτονία και τίποτα περισσότερο. Ο Γκουρού Σάι Μπάμπα, που βρίσκεται τώρα στην Ινδία, μιλάει για δυνάμεις υπεράνω της φύσεως. Μιλάει για δικές του υπερφυσικές δυνάμεις. Εκατομμύρια είναι οι οπαδοί του. Φρονεί πως καμιά πνευματική δύναμη δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στις ικανότητές του. Από αυτά και άλλα προκύπτουν ότι οι θεοί της νέας εποχής, του New Age της νέας εποχής, πιστεύουν κάτι περισσότερο από ό,τι φαίνεται για τον εαυτό τους. Ο γκουρού Γκουπτάρα γεννήθηκε στην Ινδία
και είναι τώρα δημοσιογράφος στην Αγγλία για να αυξήσει τους οπαδούς του, δημιουργεί κοινότητες και διάφορα κοινόβια. Πολλοί νέοι φεύγουν από τις οικογένειές τους και προσκολούνται σε αυτά τα κοινόβια επειδή πέφτουν θύματα κάποιου γκουρού. Και αυτό γιατί οι νέοι θέλουν κάτι καινούριο. Θέλουν να δοκιμάσουν τη δυνατότητά τους μέσω των νέων θρησκειών. Ο Dr. Άους Γκίνες, συγγραφέας του βιβλίου «Η σκόνη του θανάτου», λέει: «Η φιλελεύθερη κοινωνία μας είναι ανοιχτή στην εισαγωγή κάθε είδους δογμάτων από το εξωτερικό. Η διεθνής κίνηση Χάρε Κρίσνα είναι, για παράδειγμα, μία από τις κινήσεις αυτές και προϊόν της νέας αυτής εποχής. Οι εκδόσεις της κυκλοφορούν σε περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο οπαδός διδάσκεται την επιστροφή στο Θεό. Ένας Γερμανός οπαδός αυτής της θρησκείας και δημοσιογράφος συναντήθηκε με τον γκουρού τους. Υπάρχουν εδώ παραδοσιακοί βαθμοί συγγενείας μεταξύ εμένα και αυτών. Αυτός είναι ο Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη. Ενεργοποιεί το πνεύμα του σε μια μεταστοιχίωση. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση απέναντι στην οργάνωση και όχι μόνο προς τον εαυτό τους. Αν οι οικογένειες στα μέλη τους έχουν κάποιες υποχρεώσεις, το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των κοινοτήτων. Ο Μαχαρίσι Μαχές ήταν δάσκαλος πριν από 15 χρόνια. Τη θρησκεία αυτή δεν την θεωρεί καθόλου αίρεση. Μέσα μας υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα αγάπης. Ο γκουρού είναι ένα είδος οικογενειάρχη. Είναι σαν ένας μεγάλος οικογενειάρχης. Η Αλεξάνδρα Σμιθ από τη Γαλλία απαντά σε διάφορα θρησκευτικά ερωτήματα. Αθρώς σειραίουν οπαδοί στον τόπο της συναντήσεώς μας. Αυτός μας διδάσκει να τους αγαπάμε όλους. Alexandra Schmidt is one of France's leading experts on new religious movements. Εκδίδεται και μια εφημερίδα. Αυτή η εφημερίδα εκδίδεται από τις γυναίκες που ανήκουν στην Ινδουιστική ομάδα, which is completely administered by women who control 800. Αυτή είναι μια ένωση και ένας τρόπος αγάπης, λέει μια εκπρόσωπός της. Είτε είναι κανένας μόνος, είτε με άλλους, γιατί η ομάδα και η διδασκαλία απευθύνεται επίσης σε παντρεμένα άτομα. Αγαπούσα τη γυναίκα μου, λέει ο δημοσιογράφος, αλλά κατόπιν κάτι συνέβη και χωρίσαμε. Τώρα ζω μόνος μου. Και μου άφησε διάφορα αρνητικά συναισθήματα αυτή η σχέση. Και εγώ είχα προβλήματα, διότι δεν ήξερα τι να διαλέξω, σεξουαλική ικανοποίηση ή πνευματική αγάπη. Συγκεντρώθηκα στα πνευματικά στοιχεία για να τακτοποιήσω τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Μαχαρίσι μου είχε πει ότι περνάει μέσα σε μια μεταβατική κατάσταση. Συγκέντρωσα πνευματικά στοιχεία για να τακτοποιήσω τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Ο καθηγητής Ιωάννερ είναι καθηγητής σε Δανέζικο Πανεπιστήμιο και θεωρείται αυθεντία στα θέματα του Ινδουισμού.
Στον Ινδουισμό οι γυναίκες βρίσκονται στην υπηρεσία των ανδρών. Κατά γενική ομολογία στο σπίτι, στη δουλειά και γενικώς σε όλους τους τομείς της ζωής. Είχα συζητήσει με κάποιες γυναίκες που είναι προσήλτες στις ομάδες Hare Krishna, οι οποίες με διαβεβαίωσαν ότι πιστεύουν ότι ο πιο βλακώδης άνδρας αξίζει περισσότερο από την πιο έξυπνη γυναίκα. Στις κοινότητες των γκουρού δεν λαμβάνεται μέρημνα για τα παιδιά. Τα παιδιά φέρονται σαν αντικείμενα, σαν σκεύη της οικίας. Υπάρχουν σχολεία που τα παιδιά μαθαίνουν τη διδασκαλία του άστραμ. Τα σχολεία αυτά μοιάζουν πιο πολύ με φυλακές. Δεν αφήνουν τα παιδιά να φύγουν από εκεί. Τα παιδιά οφείλουν να είναι πάντα με τους γονείς τους και να τους υπακούν, να μην φέρουν αντιρρήσεις. Σχεδόν να είναι η σκιά των γονέων των. Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην κοινότητα και αποδέχονται και μαθαίνουν τα πάντα όσα διδάσκονται μέσα στην κοινότητα. Και έτσι χάνουν την ταυτότητά τους. Είναι αγανακτισμένα και πολλές φορές πρέπει να ακολουθούν συνεχώς τους γονείς τους και να είναι προσκολλημένοι στους γκουρού τους. Ο ειδικός ετούτος καθηγητής έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία σχετικά με τον Ινδουισμό. Λέει πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια τέτοια θρησκευτική κοινότητα δεν αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, δεν φέρουν καμία δική τους γνώμη και υπαχούν τυφλά στις διαταγές των μεγάλων, και το μόνο πράγμα που επιτρέπεται να κάνουν τα παιδάκια αυτά είναι να γαλουχούνται με αυτόν τον τρόπο και να μην τους μένει άλλη δυνατότητα εκλογής. Αυτό φυσικά συνιστά ένα είδος δικτατορίας των μεγάλων πάνω στους μικρούς. Όπως λέει το βιβλίο, λατρεύουν και τα παιδιά τους μεγάλους γκουρού. Όποιος ανήκει λοιπόν στην κοινότητα πρέπει να αποδέχεται το αλάθητο του διδασκάλου και να τον λατρεύει όπως ένα θεό. Τελικά, κατάφεραν οι γκουρού να γίνουν αποδεκτοί από πολλούς και να διδάσκουν ακόμα και μαθήματα στα πανεπιστήμια και στις πανεπιστημιακές σχολές. Εκεί έρχονται με τις Rolls-Royce και δέχονται τις φιλοφρονήσεις και τα προσκυνήματα των μαθητών τους. Οι καθηγητές έρχονται με τα πολυτελή τους αυτοκίνητα και διδάσκουν αυτοσυγκέντρωση. Εκατοντάδες από γκουρού έρχονται και απασχολούν την αγορά με βιβλία και με άλλους τρόπους που φέρουν από την Ανατολή. Στην αρχή κάνουν εμπόριο, όπως ο Ραζνής. Έκανε εμπόριο με αλφές σουβενίρ και μενταγιών. Αργότερα ασχολήθηκε με ξενοδοχεία, με αεροπλάνα και ελικόπτερα. Και φυσικά με τις πολυτελείς Rolls-Royce. Capitalist country, and anything that produces
or help capitalism, why not? Anybody who says, why have Rolls-Royce? I say, you're a communist. The guru's hypocrisy is diabolical. Criticizing the materialism and commercialism in the West and convincing their followers that non-materialism will get them up the spiritual ladder. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ματεριαλισμός, ένας υλισμός. Πρέπει να σκεφτούμε τη συμπεριφορά ενός απόλυτου αρχηγού που θέτει αυτό το δόγμα. Τα χρήματα συγκεντρώνονται πολλές φορές στο πρόσωπο αυτών, σε προσωπικές δικές τους επενδύσεις. Ο οργανισμός που διοικείται από το Ραζνής έχει μεγάλη οικονομική δύναμη και πάρα πολλά λεφτά. Μερικοί από αυτούς επίσης είναι ανακατεμένοι και σε διάφορα εμπόρια, όπως σε εμπόριο ναρκωτικών. Επιστρατεύουν παιδιά να δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες. Δεν υπάρχει διάκριση, ο σκοπός είναι ιερός. Για να μαζέψουμε λεφτά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η ηθική του γκουρού. Βλέπουμε γι' αυτό θλιβερά γεγονότα, φαινόμενα δωροδοκίας και χρηματισμού. Ενώ οι οπαδοί με τη λειτουργία αυτή που εκτελούν προσπαθούν να φτάσουν σε επίπεδα πνευματικής κορύφωσης, συμβάνει να υπάρχει πολιτική διαφθορά και δωροδοκία. Όλα αυτά στο όνομα του γκουρού. Γενικά, παρατηρούμε ότι υπάρχει ανικανότητα να γίνει διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού. Οι αξίες μπερδεύονται, ανακατεύονται και φτάνουμε σε ένα σημείο επικινδυνότητας. And I think it's very important to say there are distinctions, not just between right and wrong, but in all sorts of things, to think critically, to think clearly. Αλλά ας έρθουμε στη διδασκαλία του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στη γη σαν Θεός, η ίδια η Θεότης. Από την Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να του συμπαραστέκεται. Και φυσικά, όπως καλά ξέρουμε, το σώμα μετά το θάνατο αποχωρίζεται από την ψυχή, η οποία ψυχή θα κριθεί. Και το σώμα κατά τη δευτέρα παρουσία θα αναστηθεί και αυτό. Άρα δεν έχουμε μετεσάρκωση που διδάσκουν οι διάφοροι γκουρού. Είναι φανερό ότι η μετεσάρκωση είναι μια πλάνη. Ο γκουρουισμός πιστεύει σε μια κενότητα, σε μια μυστηριώδη κενότητα. Ενώ αυτοί πιστεύουν ότι είναι περισσότερο από άνθρωποι, ένα είδος Θεού, και παίρνουν τιμές από τους ανθρώπους, τιμές Θεών. Ο Ινδουισμός μπαίνει συνεχώς σε ένα κύκλο γεννήσεων και θανάτων, τον οποίο ονομάζει σαμσάρα. Αυτή η λεγόμενη μετασάρκωση είναι η μεταβίβαση μιας ψυχής από σώμα σε σώμα. Πράγμα που είναι τελείως αντιχριστιανικό. Εκεί πραγματοποιείται με τα ίδια θέματα του γκουρουισμού. Κάνουν θεραπείες, διαλογισμού, πνευματισμό και εφαρμόζουν διάφορους τρόπους ζωής.
but that is what you do as a result of the law of karma, because you've done something very sinful in this life. Διδάσκουνε το κάρμα. So there's very little compassion. One just was taught to ignore all the dreadful, the intolerable poverty and suffering in India. Αυτό που υπάρχει στην Ινδία ίσως είναι συνδεδεμένο και με την πίστη τους. Αυτή η απίστευτη φτώχεια, η τρομερή εγκατάλειψη του ανθρώπου από τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτόν τον τρόπο, γι' αυτόν τον λόγο δεν δίνουν σημασία στο θάνατο. Γιατί πιστεύουν ότι από μια μεριά ο θάνατος σημαίνει και απολύτρωση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο λοιπόν και όλα εξαρτώνται από τη θρησκευτική πίστη, τη βαθιά θρησκευτική πεποίθηση που έχει ένα άτομο. Πιστεύουν ότι το να υποφέρεις είναι ένα πεπρωμένο για αυτούς. Είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ο Μαχαρίσι μας λέει ότι σε αυτή τη ζωή μπορούμε να γίνουμε ευτυχείς. Σε αυτόν τον κόσμο όμως όλα είναι μάτια, μια αυταπάτη. Ο σκοπός της ζωής κατά αυτούς είναι να λυτρωθεί κανείς από τον εαυτό του και να μην έρθει σε αντίθεση με το μέρος του εαυτού του που ονομάζεται κάρμα. Το κάρμα περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που έχεις κάνει, τις προηγούμενες ζωές σου, τις οποίες πληρώνεις τώρα τα αποτελέσματα όλων αυτών. Έτσι βλέπουμε αυτή την τρομερή εξαθλίωση γύρω μας. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε αυτή την οτροπία, αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που ζούμε τώρα. Να βλέπεις τόσα παιδιά και οικογένειες να ζουν κάτω από τόσες και τέτοιες άθλιες συνθήκες και να πιστεύουν ότι είναι ευτυχισμένοι. Ενώ στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει σύγκριση. Από την Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε την αλληλοβοήθεια, ότι ο άνθρωπος διαχωρίζεται με το θάνατο στο σώμα και στην ψυχή για να ξαναενωθεί. Εδώ όμως έχουμε τη μετεσάρκωση. Είναι φανερό ότι αυτή η μετασάρκωση δεν διδάσκεται στον χριστιανισμό. Εξ αντιθέτου, ο Ινδουισμός πιστεύει στον κύκλο των συνεχών γεννήσεων και θανάτων, ότι πρέπει κάθε φορά να επανέρχεσαι σε μια καινούργια μετασάρκωση. Γι' αυτό λοιπόν δεν δίνουν καμιά σημασία στο θάνατο και από μια σκοπιά τον θεωρούν σαν απολύτρωση. Όλοι αυτοί οι γκουρού διδάσκουν τη μετεσάρκωση. Αυτοί που έρχονται στη Δύση διδάσκουν το θάνατο και την επάνωδο σε αυτή τη ζωή. Ότι η ψυχή ταξιδεύει από το ένα σώμα στο άλλο και από το άλλο σώμα στο επόμενο. Η κίνηση του γκουροϊσμού δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν διαφορές, κυρίως ως προς τη μέθοδο. Όμως ο σκοπός είναι ο ίδιος και αναφέρεται στη λεγόμενη απελευθέρωση. Κατά τη διδαχή της μετενσάρκωσης, ένα «ον» μετά το βιολογικό του θάνατο επανέρχεται και πάλι στη ζωή με ένα νέο σώμα. Έτσι η ψυχή υπόκειται σε ατελείωτο κύκλο γεννήσεων και θανάτων που επαναλαμβάνονται σαν συνεχής βασανισμός, σαμσάρα.
Σε αυτό το βασανισμό υπόσχεται να γίνει η απελευθέρωση από τον γκουρού. Η δύναμη που κρατάει τον άνθρωπο εχμάλωτο είναι ο νόμος του κάρμα. Σύμφωνα με αυτή τη διδαχή, σε κάθε καλή πράξη και σε κάθε κακή έχει επακόλουθα που ενεργούν πέρα από αυτή τη ζωή. Ο Γκάντι έδινε μεγάλο βάρος στη μετεσάρκωση και στον Ινδουισμό, στην ανάμιξη του Ινδουισμού και του Ζεν Βουδισμού, ένα είδος ψυχοθεραπείας. Υπάρχει τώρα η νέα κίνηση, το New Age, η νέα εποχή, που είναι πολύ διαδεδομένη κίνηση παγκοσμίως. Ένα φεστιβάλ έγινε στο Λος Άντζελες με θέμα την ψυχή και το σώμα. Εκεί πραγματώνονται τα ίδια θέματα με τον γκουρουισμό, θεραπείες, διαλογισμός, πνευματισμός, διανόηση, νέοι τρόποι ζωής. Οι ίδιοι γκουρού λένε στον κόσμο τα ίδια περίπου πράγματα. Κάποιος μιλάει για αστρολογική ενεργοποίηση. Κλπ. Ένα παρόμοιο ρεσιτάλ έχει γίνει στην Αγγλία το 1977. Θεωρούσε τη νέα εποχή μια εποχή μετεξέλιξης του ανθρώπου. Μια καινούργια εποχή αλλαγής. Ανάμεσα στα άλλα που λέγονται για το New Age είναι και η διδασκαλία που θεωρεί τον Ιησού Χριστό μια μετεσάρκωση του αρχαίου Κρίσνα ή του Βούδα ή κάποιου άλλου μεγάλου διδασκάλου. Αυτό όμως η Βίβλος το απορρίπτει παντελώς. Μια άλλη εκδήλωση του Ινδουισμού μέσω του New Age είναι το Yoga με όλα τα διάφορα είδη meditation. Περίπου 60 εκατομμύρια Αμερικάνοι, σύμφωνα με μια στατιστική, έχουν ασχοληθεί με τη Yoga, περισσότερο βέβαια από τους Ευρωπαίους, και έχουν βρει αυτοί σαν κύρια έκφραση της θρησκείας τους τη Yoga. Στα γραπτά της Bhagavad Gita λέει ότι ο Κρίσνα είναι ο πρώτος που δίδαξε τη Yoga. Η Yoga είναι το πιο σπουδαίο μέσο απολύτρωσης. Η Βίβλος λέει ότι και η Εβραϊκή, ακόμα Βίβλος και η Χριστιανική, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει μόνο μια φορά και μετά από αυτό βρίσκεται στο δικαστήριο του Θεού. Είναι κατηγορηματικό αυτό. Στην Ινδική Βίβλο όμως, λόγω του κύκλου των θανάτων και των μετασαρκώσεων, οι τιμωρίες είναι πολλαπλές, όχι μία και για πάντα, όπως είναι στον Εβραϊσμό και τον Χριστιανισμό. Το πιο φοβερό όλης αυτής της υπόθεσης είναι ότι η έσχατη προσπάθεια των οπαδών της μετεσάρκωσης να ξεφύγουν τελείως από τον κύκλο των θανάτων και των γεννήσεων, και αυτό προσπαθούν να το πετύχουν μέσω του διαλογισμού και της Yoga. Η Yoga συνδέεται απευθείας με τη θεότητα του Σίβα, ο οποίος είναι επίσης μαθητής της Yoga, ο οποίος ονομάζεται και κύριος της Yoga. Σε πολλά γραπτά του Ινδουισμού μπορεί κανείς να διδαχτεί τη Yoga, καθώς επίσης και ότι ο Κρίσνα ήταν άριστος κάτοχος της Yoga. Στην Bhagavad Gita αναφέρεται η Yoga σαν ο κυριότερος δρόμος και τρόπος για την απολύτρωση. Η λέξη Yoga αρχικώς σημαίνει κοινότητα, μετά ένωση. Εδώ η ένωση εννοείται με τον Μπράχμα. Το Μπράχμα είναι ο κόσμος, το απόλυτο, το παν.
and deliberately η γιόγκα όμως εμφανίζεται στη Δύση μέσα από την κίνηση του New Age, της νέας εποχής. Οι λαϊκοί, εκεί που έχουν μεταβιβαστεί οι αντιλήψεις του Ινδουισμού, βρίσκεται στην καρδιά της νέας εποχής. Παρά το γεγονός πως γίνεται μεγάλος συναγωνισμός των σχολών αυτών, το γιόγκα. Η κοινή βάση τους είναι ο Ινδικός μυστικισμός. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχουν εμβαθύνει τελείως στο μυστικισμό αυτό. Στην πρακτική της γιόγκα υπάρχουν τεχνικές και διάφορες στάσεις, όπως η στάση Ασάνα. Στην Λέιλα λυτρώνεται η δύναμη του πνεύματος. Στη φιλοσοφία του Ζήντης συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Και αυτό σημαίνει στην πράξη εφαρμογή των ιερών κειμένων. Από τα ταξίδια μου στην Ινδία συνάντησα πολλούς δυτικούς που πήγαν εκεί μόνο και μόνο για τη γιόγκα. Δεν υπάρχει καμιά σχέση Ινδουισμού, καμιά αίρεση Ινδουισμού που να μην συμπεριλαμβάνεται και η γιόγκα μέσα. Και υπάρχουν πολλών ειδών γιόγκα. Επίσης, ένα είδος εφεύρεση των δυτικών για την εγκυμοσύνη, καθώς και πολλά άλλα. Η χάθα γιόγκα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει όμως και η κούντα γιόγκα. Επίσης υπάρχει η ράτζα γιόγκα με σκόπο την ένωση με την κοσμική συνείδηση. Η κατάσταση του πνεύματος της γιόγκα. But every time a person would sit down, they'd be invoking a Hindu god by thinking that mantra over and over again, be stronger in their life. Το Brahma συνδέεται με το Raja Yoga για επικοινωνία με ανώτερα πνεύματα. Έτσι και εδώ έχει τη δική του προσωπική εμπειρία. Η Sarah Miles είναι μια παλιά μαθήτρια της γιόγκα. Γράφει βιβλίο με τίτλο «Η όμορφη πλευρά του κακού». Πιστεύουν ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει μια μαγική δύναμη που μπορεί να την εξωτερικεύσει κάτω από ορισμένες συνθήκες. Και αυτό πολλοί το ονομάζουν μαγεία. Αυτή είναι η μάντρα μιόγκα. Υπάρχουν πολλές έννοιες για ενέργειες και θεούς. Ο George Harrison, ένας εκ των Beatles, έκανε και αυτός γιόγκα όταν έγραφε το τραγούδι «My Sweet Lord», «Γλυκέ μου Κύριε», που λέει ότι ο Θεός Κρίσνα έλεγε «Αλληλούια». Ακούγεται εδώ η εποδός «Χάρη Κρίσνα». Αργότερα έμαθε αυτό τι σημαίνει από τις πολλές ερμηνείες που δόθηκαν. Είναι ότι μάλλον πρόκειται για συγκερασμό πολλών θρησκειών. Επίσης, αυτός, ο George Harrison, ήθελε να δείξει ότι γίνεται ένα μείγμα δήθεν χριστιανισμού και Ινδουισμού. Χρησιμοποιούν το όνομα Ιησούς μέσα σε ινδικές φράσεις και λέξεις, μάντραν. Ενώ ο χριστιανισμός λέει ότι η επανάληψη αυτή των ονομάτων δεν γίνεται αποδεκτή από το Θεό. Ο Μαχές Γιόγκη ίδρυσε μία μεγάλη αίρεση και πιστεύει ότι κατέχει τη μεγαλύτερη πνευματική δύναμη. Με τα 3 εκατομμύρια οπαδών του αποτελεί το μεγαλύτερο κίνημα των γκουρού και του μυστικισμού. Κατά τη διάρκεια της επιτυχίας των Beatles, αυτός είχε ιδρύσει μια μεγάλη σχολή γκουρουισμού στην Ινδία. Εκεί πήγανε να μοιηθούν οι Beatles. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η γιόγκα του είναι μια βία άρνηση των ναρκωτικών. Αισθάνομαι σαν μια ηλεκτρική εκένωση, λέει μια οπαδός του. Ο Μαχαρίσι μας υπέδειξε
Τι πρέπει να κάνουμε? Ο Μαχαρίσι λέει ότι η διεργασία του φωτισμού κοστίζει μερικές φορές αρκετές χιλιάδες δολάρια, όπως στην περίπτωση αυτού του πιστού που χρειάστηκε 6.000 δολάρια για να φωτιστεί. Υπάρχουν πράγματι πολλά παράξενα πράγματα σε αυτές τις συναθρήσεις. Μιλάνε σε άλλες γλώσσες, γελάνε, φωνάζουν και μερικές φορές αιωρούνται και στον αέρα. Ο Μπαγκαβάτ Ραζνίς είναι ένας από τους πιο παράξενους γκουρού. Οι οπαδοί του εφαρμόζουν εκείνες τις τεχνικές που μπορεί κανείς εύκολα να τις μεταβιβάσει σε αγαπημένα του πρόσωπα, τις δυνάμεις δηλαδή. Αυτό οδηγεί επίσης στη μαύρη μαγεία. Σε μερικές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι τις ανθρωποθυσίες. Μπορεί κανείς μέσω της τάντρα γιόγκα, με μαγεία και με μέθοδο θεραπείας, να φροντίσει, λένε, τις ανθρώπινες ανάγκες. Υπάρχει άποψη του προκαθημένου της Εκκλησίας των Σατανιστών ότι η λευκή και η μαύρη μαγεία δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Αυτή η άποψη έχει τη ρίζα της στη δύναμη των αρχηγόνων θρησκειών που δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η παράκρουση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της τάντρα δυναμικής γιόγκα. Ο Τόιμπι είναι δάσκαλος της τάντρα γιόγκα στη Σκανδιναβία, συγκεκριμένα στη Δανία. Πιστεύει ότι με τη γιόγκα αποκτά κανείς τη δύναμη της συσσωρευμένη από προηγούμενες ζωές. Πηδούν πάνω κάτω και με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι συσσωρεύουν την ενέργεια της κουνταλίνη. Αποκτάνε εσωτερικές δυνάμεις και προσπαθούν να κάνουν μια συσσόρευση δύναμης της κουνταλίνης. Πιστεύουν ότι μπορεί με αυτή τη δύναμη να γίνεις κι εσύ ένα είδος Θεού. Υπάρχουν και σημεία που γίνεται ένα σταμάτημα. Είναι η στατική γιόγκα. Προσπαθούν να αισθανθούν ένα αίσθημα ειρήνης και αυτοπραγμάτωσης. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις εδώ που πηγαίνουν σε μια νεύρωση, σε μια ψυχοπάθεια που οδηγούν ακόμα και σε αυτοκτονία. It is alarming to realize these dangerous techniques for enlightenment are being incorporated in psychotherapy. Είναι μια από τις πιο επικίνδυνες τεχνικές. Τη στιγμή που αισθάνεται κανείς τη δύναμη του φιδιού στη γιόγκα, όπως λένε αυτοί, τη τάντρα γιόγκα. Αυτή η στάση που παίρνει σποντιλική στήλη ευνοεί την διάνοιξη των κέντρων των καλουμένων σάγκρας, που σημαίνει κόμβη ενεργίας.
advanced disciples indulge in the most degenerate behavior. Έτσι, εκτός του ότι οι δυνάμεις αυτές απελευθερώνονται με τη γιόγκα, αν γίνει κακή χρήση, έχουμε έκκληση ψυχικών διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται συχνά με μορφές δαίμονοκαταληψίας. Τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν τελικώς από δαίμονες. Πολύ συχνά εμφανίζονται και επιληπτικές κρίσεις. Η πραγματική γιόγκα δεν οδηγεί, κατά την άποψη του καθηγητή, πάντοτε στο σεληνιασμό, στη δαιμονοκαταληψία, αλλά και στην υγιεινή του σώματος και σε μια απελευθέρωση. Δηλαδή, υπάρχει και κάποιο ωφέλιμο στοιχείο, λένε. Η αληθινή γιόγκα πάει να πει στην πραγματικότητα, απελευθέρωση. Η γιόγκα δηλαδή που ξεκουράζει. Στην αρχή έτσι συμβαίνει, αλλά μετά, κάνοντάς τη για αρκετό χρονικό διάστημα, τα πράγματα αλλάζουν και το άτομο αρχίζει να χάνει τον εαυτό του και την ισορροπία του, την ψυχική. Το θείο ή θεότης είναι το να είσαι θεός, λένε. Αυτό με φοβίζει περισσότερο. Αυτό είναι παραλληλισμένο στη βίβλο με το προπατορικό αμάρτημα. Although yoga is sold to the West through various gimmicks and techniques, its basic occultism remains the same. The hope of immortality. Στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοια κέντρα που ασχολούνται οι νέοι με τη γιόγκα. Becoming a Christ, they call it. Despite the claims that yoga is only physical and non-religious, it is the very essence. Λένε ότι η αληθινή γιόγκα δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, αλλά σιγά σιγά κλειστράνε και έρχονται προς τη βουδιστική και την ινδουιστική θρησκεία. Η σωστή τεχνική αναπνοής πρέπει να γίνεται αρκετά σωστά για να αποφεύγει κανείς τις παρενέργειες. Η χάθα γιόγκα είναι γυμναστική. Είναι η αρχαίγονη μορφή της γιόγκα. Λοιπόν, ο Γιόγκη με αυτόν τον τρόπο θέλει να εξελίξει τον εαυτό του προς το Θεό, να γίνει ο ίδιος Θεός. Στη θρησκεία των γκουρού, οι ισχυρότερες δυνάμεις απεικονίζονται με φίδια. Είναι εκπληκτικός ο παραλληλισμός αυτός της αρχαίας πτώσεως και του δόγματος του New Age και τον Yogi. Δηλαδή, ο Σατανάς είπε στον Παράδεισο, «Είσαστε θεοί». Σήμερα ο γκουρουισμός λέει στους νέους, στους ανθρώπους της Yoga, «Είσαστε θεοί». Είναι εκπληκτικός ο παραλληλισμός αυτός της αρχαίας πτώσεως και του δόγματος του New Age. This mastermind is called Satan in the Bible and is also known as the serpent. The ultimate power. Το φίδι είναι το χαρακτηριστικό ζώο στην έκφραση της δυνάμεως των γκουρού. Στη θρησκεία των γκουρού οι ισχυρότερες δυνάμεις απεικονίζονται σαν φίδια. Ενώ αντίθετα στη βίβλο το φίδι παρουσιάζεται ως ο Σατανάς. Στην Ινδία, στις γιορτές, παρουσιάζουν τις κόμπρες σαν κάποιες ισχυρές δυνάμεις, του Σίβα. Συνήθως στις γιορτές σαγηνεύουν τα φίδια. Ο Σίβα έχει δυνάμεις ανανεωτικές και απελευθερωτικές για τον άνθρωπο. Στην Ινδία ο Σίβα παρουσιάζεται σαν θεά της ανανέωσης, αλλά και της καταστροφής επίσης. Συχνά
καίγεται και μεταμορφώνεται σε ζώο, σε φωτιά ή σε φίδι. Αυτές είναι οι θεωρίες που περιέχονται στο είδος της γιόγκα που λέγεται κουνταλίνι γιόγκα. Η κουνταλίνι σημαίνει ενέργεια. Είναι συγκερασμός από όλα τα είδη της γιόγκα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γυμναστική, για πρωινό ξύπνημα. Σκοπός είναι δήθεν να ξυπνήσει την εσωτερική ενέργεια και να την ενισχύσει, και αυτό είναι το σκεπτικό για τους οπαδούς της γιόγκα. Αυτό πιστεύουν αυτοί, ότι μέσα στον οργανισμό είναι αποθηκευμένες μεγάλες εσωτερικές δυνάμεις που μπορούν να ξεμπλοκαριστούν και να ενεργοποιήσουν τη δύναμη του φιδιού. Εκτός από αυτό, το φίδι είναι και σύμβολο της σοφίας. Αντιθέτως στον Ιουδαϊσμό και στον Χριστιανισμό, το φίδι είναι σύμβολο του κακού, του δαίμονα, του καταστροφέα, του απατεώνα γενικώς. Είναι ένα βλαβερόν. Οι επιδράσεις στα παιδιά από τις διάφορες τάσεις της γιόγκα, αυτές που ονομάζουν στάσεις του φιδιού, υπάρχουν διάφορες τεχνικές αναπνοής. Το να αναπνέεις σιγά σιγά μέσα και έξω, εισπνοή και εκπνοή. Βέβαια, εκτός από τις δυνάμεις που απελευθερώνονται με τη γιόγκα, αν γίνει κακή χρήση, έχουμε έκκληση ψυχικών διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται συχνά με μορφές δαιμονικές. Δηλαδή τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν τελικώς από δαίμονες. Πολύ συχνά εμφανίζονται και επιληπτικές κρίσεις μαζί με αυτή τη δαιμονοκαταληψία. Η αληθινή γιόγκα θα πει στην πραγματικότητα απελευθέρωση. Μερικές φορές σου σταματάει και το ίδιο το σκεπτικό. Είναι άρα πάρα πολύ επικίνδυνη για την ψυχική ιδίως ισορροπία του ατόμου. Η σωστή τεχνική αναπνοής πρέπει να γίνεται άψογα για να αποφύγει κανείς τις παρενέργειες. Σωστές κινήσεις των μυών και της αναπνοής. Εδώ βλέπουμε μερικές στάσεις της γιόγκα. Μερικές φορές φαίνεται σαν στρατιωτική τεχνική. Μερικές από αυτές παρουσιάζονται σαν τεχνικές άμυνας. Εγώ νομίζω ότι κάποιος που κάνει μακρόχρονη γιόγκα αποκτάει δυνάμεις ισχυρές, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως της γιόγκα είναι η εξάρτηση, διότι στο τέλος γίνεται κάτι σαν ναρκωτικό. Η εξάρτηση αυτή δεν πρέπει να παρατηθούμε από τη φαντασίωση, και κάποιος πρέπει να καλυτερεύει τη ζωή του και όχι να την καταστρέφει. Συχνά παρατηρείται να αποσιωπώνται από τον εξωτερικό κόσμο, να αποσπώνται τελείως και να δημιουργούν ένα δικό τους εσωτερικό κόσμο. Τελικά καταλήγουν να φοβούνται την επαφή τους με τον εξωτερικό κόσμο.
λόγω αυτής της μεγάλης και παθολογικής εσωστρέφειας. Κάνοντας γιόγκα για πολύ καιρό, αισθανόμουν να γίνομαι όλο και περισσότερο μικρή και αδύνατη, λέει η κοπέλα στην ταινία. Και αισθάνομαι επίσης να πλησιάζω προς το θάνατο. Ο Ινδουισμός όμως στην αρχή ήταν μια πολύ κλειστή θρησκεία. Από τον καιρό όμως που οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι πλησίασαν, έμαθαν και μετάδωσαν τη θρησκεία αυτή. Και την ανάγκασαν να περάσει από ένα είδος μοντερνισμού, την εκμοντέρνησαν δηλαδή. Μετά οι γκουρού έδωσαν ένα χαρακτήρα ιεραποστολικό στον Ινδουισμό. Στην τελευταία του συνέλευση εδόθη ο εξής στόχος. Να κατακλειστεί όλος ο κόσμος από τον Ινδουισμό. Οι γκουρού αρχίζουν να έχουν καταπληκτική επιτυχία. Προσελκύουν αναρρύθμιτους οπαδούς χριστιανούς στην Καλιφόρνια. Εκατομμύρια επίσης οπαδοί έρχονται από όλο τον κόσμο στις Ινδίες. Από το 1970 έχουν κάνει φανταστική πρόοδο. Οι αρχηγοί τους λένε ότι πρόκειται για μια καινούρια θρησκεία μετά το τέλος του χριστιανισμού. Άρα εδώ πρέπει να το θεωρήσουμε σαν εχθρό του χριστιανισμού, γιατί μιλάνε για το τέλος του χριστιανισμού, ότι πρέπει να τελειώσει ο χριστιανισμός και να αρχίσει μια νέα θρησκεία. Ο Ινδικός Ινδουισμός πρέπει να υπερισχύσει του χριστιανισμού. Τελικώς, τίθεται σε πλήρη αντίθεση με τον χριστιανισμό. Η νέα εποχή είναι η επικράτηση της νέας θρησκείας. Η νέα εποχή είναι τελικά εχθρός του ίδιου του χριστιανισμού. Γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε η οργάνωση Vishna Hindu Parishand. Στην αρχή μυστική οργάνωση με σκοπό να στείλει ιεραποστόλους στον κόσμο ολόκληρο. Για τη διάδοση του γκουρουισμού και της νέας εποχής, του Ινδουισμού. Στο καταστατικό της οργανώσεως και στα βιβλία της υπάρχει το πρόγραμμα της ταχείας εκπαίδευσης και αποστολής ανθρώπων με σκοπό τη δυναμική διάδοση του γκουρουισμού σε όλο τον κόσμο. Εδώ όλες αυτές οι οργανώσεις πατρονάρονται από τη Διεθνή Μασονία με την αποστολή αυτών των ιεραποστόλων του γκουρουισμού, πετυχαίνει το σκοπό της πανθρησκείας και τελικώς μιας παγκόσμιας θρησκείας που προετοιμάζει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι η προετοιμασία του οικουμενισμού που γίνεται από τα μασονικά κέντρα. Υπάρχει λοιπόν το σχέδιο αυτό της διαδόσεως της γιόγκα παγκοσμίως. Κατά τις διάφορες διδασκαλίες της γιόγκα συμβαίνει μαθητές να βρίσκονται σε μια κατάσταση πλήρους εξάρτησης, σε μια κατάσταση υπνοτισμού. Έχουμε το φαινόμενο να χρειάζεται ο τυφλός στον τυφλό δηλαδή. Όσο καιρό κάνω γιόγκα, ο ψυχικός μου κόσμος έχει ριζικά μεταβληθεί. Έχω κάποιες άλλες ηθικές πεποιθήσεις και μου είναι δύσκολο να κάνω έναν επαναπροσανατολισμό. Ανακαλύπτω τελικώς ότι εξαπατήθηκα από τη γιόγκα. Ήταν ένας τρόπος να μου αλλάξει αυτό που πίστευα για τον κόσμο. Ανακάλυψα ότι εξαπατήθηκα. Αυτοί λοιπόν οι γκουρού που είναι χιλιάδες, οι Ιεραπόστολοι, αγωνίζονται για την εγκαθίδρυση μιας νέας παγκόσμιας κυβέρνησης. Αυτός είναι ο απότερος στόχος της αποστολής τους. Σε αυτόν αποσκοπούν με τον καθημερινό αγώνα ενίσχυσης και επίκνωσης του παγκοσμίου δικτύου της New Age.
goodwill. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε εκατομμύρια. Το μύχιο μήνυμα και νόημα της γιόγκα στη Δύση είναι η προετοιμασία και η δημιουργία μιας νέας κοσμοθεωρίας. Η παγκόσμια απέτηση του New Age περιλαμβάνει αξίες όπως η αδερφοσύνη, ο αλτρουισμός, ανιδιοτέλεια, ελευθερία, καλή θέληση. Spirituality is in, but with an anti-biblical meaning. Even relaxation has become a spiritual quest for one's so-called full potential through holistic massage, isolation tanks, and hundreds of other techniques. The New Age παρουσιάζεται σε μια εναλλακτική λύση στο συρρυκνωμένο χριστιανισμό. Επίσης, η γιόγκα αποτελεί σημαντικό συστατικό της κοινωνίας μας. Αυτή περιλαμβάνει τεχνικές έντασης και διέγερσης, καθώς και τεχνικές αισθητικής. Σε έναν εξωκεντρικό κόσμο φαινομένων, το New Age παρουσιάζεται σαν μέσο διαλογισμού, meditation και οπτικοποίησης για την απόκτηση μιας σωματικής και ψυχικής υγείας και ομορφιάς. Έτσι, η φιλοσοφία της χαλάρωσης οδηγεί σε μια ψυχική δύναμη. Η γιόγκα χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους όπως το μασάζ, τα θερμά λουτρά, για προσέλκυση και τέρψη οπαδών. Στην Αμερική, ακόμα και σε χριστιανικές οργανώσεις, έχουν υιοθετηθεί μαθήματα γιόγκα. Εξάλλου, η εισαγωγή της γιόγκα σαν μάθημα έχει προχωρήσει σε μερικά πανεπιστήμια και κολέγια των ΗΠΑ στο επίσημο πρόγραμμά τους. Many hospitals have set up their own yoga and meditation classes to provide stress reduction. Στην Ευρώπη έχει πολλές εφαρμογές σαν το νοτικό και διαγερτικό μέσο άσκησης. Σε ένα κόσμο θεάματος σαν το σημερινό, η γιόγκα έχει και έναν άλλο ρόλο της πνευματικής άσκησης, που επιτυγχάνεται μέσω της σωματικής άσκησης που επιβάλλουν οι γυμναστικές της γιόγκα. Ανάμεσα στους ανθρώπους που κάνουν γιόγκα, μερικοί ισχυρίζονται ότι η γιόγκα δεν έχει να κάνει με θρησκεία όπως είναι ο Ινδουισμός. Εγώ όμως που κάνω γιόγκα με τους συμφοιτητές μου, μας γεννιέται η επιθυμία να συζητήσουμε για τη φιλοσοφία αυτών των πραγμάτων που κάνουμε. Μια και από τις πρακτικές αυτές, η γιόγκα εφαρμόζεται και για τη μαζική ύπνωση. Υπάρχει πράγματι αμφιβολία αν η γιόγκα είναι αυθεντική από τα ιερά κείμενα ή μια διασκευή του δασκάλου που τη διδάσκει. Η παρενέργεια της γιόγκα στον ανθρώπινο σώμα είναι η ενεργοποίηση της ενεργείας του φυγείου, της κρυμμένης ενέργειας του σώματος, και τελικά είναι αυτό που ενώνεται με τον Μπράμα, τη θεότητα των Ινδιών. Τέλος, η γιόγκα προσπαθεί να βρει εφαρμογές στην ιατρική. Μέσω του διαλογισμού γίνεται προσπάθεια και ιατρικών εφαρμογών. I'm just old, typical American trucker, and the changes that have taken place in my life are tremendous. I've quit my so-called μαζικές θεραπείες, killing game and eating the flesh, καθώς και σε πολλά χριστιανικά και εβραϊκά κείμενα για ιατροθεραπευτικές εφαρμογές. Jesus was not a vegetarian. He fed the multitude with fish on more than one occasion. He himself ate fish and the Passover lamb. While the Bible would not condemn vegetarianism as a means for health, it would condemn it as a means for spiritual. Η χορτοφαγία δεν είναι χριστιανική, βέβαια. Έτσι βρίσκουμε χριστιανικές και εβραϊκές κοινωνίες να αφήνουν τους οπαδούς τους να εφαρμόζουν θεραπευτικές αγωγές που βρίζονται περισσότερο βασίζονται στον Ινδουισμό. Είναι οι καλούμενοι
ολιστική ή εναλλακτική ιατρική. Στο παρελθόν συνεργάστηκα με Γερμανούς γιατρούς που ασχολούνται με τεχνικές αναπνοής και αρκετές δανέζικες σχολές εφαρμόζουν αυτές τις τεχνικές σε ασθενείς με στρες και υπέρταση και άλλες παθήσεις. Διάφορα περιοδικά προπαγανδίζουν αυτές τις μεθόδους. Υποστηρίζουν τη φυτοφαγία, η οποία είναι ουσιαστικά η αποδοχή ενός βασικού δόγματος του Ινδουισμού. Για να γυρίσει, όπως λένε, το πνεύμα στη φύση, θεωρείται η φυτοφαγία απαραίτητος όρος. Στην επιστήμη της μακροζωίας επίσης αναφέρεται και η φυτοφαγία. Μέσω της κατάλληλης δίαιτας επηρεάζεται το πνεύμα του ανθρώπου. Ο Μαχαρίζη υποστηρίζει ότι η φυτοφαγία είναι ένας θεμελιώδης όρος για να φτάσεις το σωστό διαλογισμό. Υπάρχει και το Silver Mind Control που υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Αρκετοί γιόγκοι ισχυρίζονται ότι η κρεοφαγία υποβιβάζει την πνευματικότητα του ανθρώπου. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό, λέει η δασκάλα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η γιόγκα όμως, για να φτάσει σε μεγάλα και υψηλά επίπεδα, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την απόλαυση του κρέατος. Και το κρέας δεν μπορεί να αγνοηθεί, διότι όταν υπήρχε το ζώο, ήταν ζωντανό πράγμα. Υπήρξε αυτός για χρόνια φυτοφάγος και πάντα υπήρξε αδύνατος στο σώμα. Ένας τυπικός Αμερικανός. Κατά την άποψή του, ο Θεός εκτιμούσε πολύ τη φυτοφαγία. Πολλά πρόσωπα της Βίβλου είναι φυτοφάγοι και έτρωγαν και αρκετά ψάρια. Στην ιατρική γενικά υπάρχουν παιδεία που η καθαρή επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απάντηση και λύσεις. Εκεί όμως δίνει ερμηνείες στο New Age. Μία από τις εφαρμογές της ιατρικής αυτής είναι ο βελονισμός. Με το βελονισμό επιτυχάνεται μία μεταβολή της ενέργειας του όφεως σε καλύτερο και επιθυμητότερο αποτέλεσμα. Αυτή η γιόγκα βρίσκει εφαρμογές στους αθλητές, στους αγώνες, ακόμα και στους Ολυμπιακούς αγώνες, και δημιουργεί μια θετική προδιάθεση στους αθλητές για να νικήσουν. Γίνονται επίσης ανάλογα εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα διδασκαλίας γιόγκα, μυστικισμού, εσωτερισμού από ειδικές σχολές. Τα μαθήματα που γίνονται εκεί είναι ένα μείγμα επιστημονικής ψυχολογίας και ινδικού μυστικισμού. Μεγάλοι οργανισμοί στην Αμερική, τράπεζες, η NASA, έχει εισχωρήσει σε αυτές η νέα εποχή. Στην Τράπεζα της Αμερικής, στην κρατική δικαιοσύνη, στην κίνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κίνηση για την ανθρώπινη εξέλιξη βλέπει τη γιόγκα σαν μέσο αυτοπραγμάτωσης. Τελευταία, πολλοί επιστήμονες στη Δύση έχουν ασπαστεί τη φιλοσοφία της Ανατολής με μεγάλο ενθουσιασμό. Πολλοί από αυτούς θεωρούν τον Ινδουισμό σαν μια νέα γνώση. Ο Ινδουισμός χρησιμοποιείται από αυτούς σαν νέα θρησκεία, αλλά και σαν επιστημονική γνώση.
Η γιόγκα διδάσκει μια επιστημονική μέθοδο για να βρούμε τη σχέση μεταξύ αιτίας και του ατού. Μεταξύ του διαλογίζεστε και του πειραματισμού. Εκτός από τις εφαρμογές του Ινδουισμού στον επιστημονικό τομέα, έχουμε και την πρακτική, την καθαρά θρησκευτική αυτού, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Ινδία. Πρόκειται για την παραδοσιακή τελετουργία του Ινδουισμού με όλους τους τύπους της. Αυτές οι τελετές είναι κατά τη γνώμη μου απατηλές. Έχουν μέσα τους κάτι το απατηλό. Οι περισσότεροι από τους πιστούς που παίρνουν μέρος σε αυτές δεν έχουν καν συνείδηση του τι κάνουν. Οι μαθητευόμενοι του Ινδουισμού στις δυτικές κοινωνίες ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στις δυτικές κοινωνίες, στα σχολεία, μέχρι τα πανεπιστήμια, ο Ινδουιστικός μυστικισμός διδάσκεται φανερά ή κρυφά. Ο Κουρτ, ένας σπουδαστής, ο οποίος έχει πραγματικά μαγευτεί από τη διδασκαλία του γκουρού του, κάνει μαθήματα στους οπαδούς στην Ήπεθρο. Ο Κουρτ είναι ένας τυπικός οπαδός του γκουρού. Το κυρίως μάθημα αυτού, το κυρίως μάθημα του διαλογισμού, είναι διαρκείας περίπου 20 λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτού φορτίζεται με ψυχική ενέργεια και νιώθει την ατμόσφαιρα να είναι διαρκώς και περισσότερο ηλεκτρισμένη από ισχυρά συναισθήματα αγάπης και ειρήνης. Είναι αδιανόητο σε μερικές πολιτείες των ΗΠΑ διδάσκεται η γιόγκα σαν μάθημα σπορτ στις μικρές τάξεις και συχνά τραγουδούν και ψάλλουν οι δάσκαλοι μαζί με τους μαθητές ύμνους και αναφέρουν ονόματα του Ράμα Ράμα Κρίσνα Κρίσνα. Σε μερικά σχολεία η κατεύθυνση της διδασκαλίας της γιόγκα είναι σαν για ελάττωση του στρες και δημιουργεί αυτοσυγκέντρωσης. Εδώ φαίνονται τα παιδάκια που εκτελούν μια άσκηση της γιόγκα. Σκοπός της ομαδικής άσκησης που εκτελούν τα παιδάκια, μαθητές με τη δασκάλα τους, είναι η πλήρης χαλάρωση με την κατάλληλη υποβολή ενοράσεως. Πρέπει να βρίσκεται σε στάση άνετη. Το πνεύμα αφαιρείται σιγά σιγά και ανεβαίνει στον ουρανό. Πολλοί Ινδουιστές και οπαδοί του New Age χρησιμοποιούν κατά κόρο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προώθηση των ιδεών του Ινδουισμού. Χρησιμοποιούνται ταινίες, όπως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα η γνωστή ταινία Gandhi. Η ταινία αυτή υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Ινδική κυβέρνηση και το κίνημα ειρήνης. Είναι ένα από τα μηνύματα που περνάει η ταινία αυτή ως προς την ανεκτικότητα που δείχνει ο Γκάντι στις διάφορες θρησκείες και τα δόγματα όλων των θρησκειών. Στο ιστορικό του Γκάντι αναφέρεται μεταξύ άλλων η ταινία και μιλώντας για τη ζωή του εξιστορεί. Όσο Γκάντι αρχίζει την καριέρα του στην αρχή σαν δικηγόρος και έπειτα σαν πολιτικός κάτω από αντίξωες συνθήκες στο ρατσιστικό καθεστώς της Νοτιού Αφρικής μέχρι να πετύχει σαν πολιτικός και πνευματικός ηγέτης της Ινδίας. Η κεντρική ιδέα της ταινίας είναι ότι ο Γκάντι, όπως πολλοί άλλοι γκουρού, προσπαθεί να συμβιβάσει τον Ινδουισμό με τον Χριστιανισμό, συγκεράζοντας και συγχωνεύοντας τις δύο θρησκείες σε μια νέα τέτοια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Γκάντι ήταν ένας οπαδός και προτεργάτης του New Age, από τα ιδρυτικά δηλαδή στελέχη της νέας εποχής. Νομίζω ότι το φόντο και το βάθος του Ινδουισμού υπάρχει συγκεκαλυμμένο σε κινηματογραφικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ο Εξωγήινος, ο Τζέντι, ο Πόλεμος των Άστρων, οι υπότες του διαστήματος.
Αυτή η συγκάλυψη, αυτό το βάθος μπορεί να συγκριθεί κάλλιστα με τη μαγεία, τη μαύρη και τη λευκή. Μια παραλλαγμένη κατάσταση της συνείδησης δημιουργεί την εισαγωγή στο θρησκευτικό πεδίο. Ακολουθώντας αυτό το δρόμο, ο Λούκας, ο σκηνοθέτης της ταινίας, εισάγει στα μυστικά της ενέργειας. Στην ταινία του Λούκας, υπάρχει ένας χαρακτηριστικός διάλογος. Ο Λουκ ρωτάει το φίλο του, που έχει τη δύναμη της ανώτερης ενέργειας, για ποια δύναμη μιλάς. Αυτή η δύναμη μας περιβάλλει. Εάν μάθεις να εργάζεσαι μαζί της, θα γίνεις δυνατός σαν ένα τζέντι. Γι' αυτό δεν πρέπει να διακόψεις τη σκέψη σου για να ελευθερώσεις αυτή την ενέργεια. Ο Λούκας στην ταινία «Η Αυτοκρατορία επιτίθεται» παρουσιάζει ένα γιόγκι. Με αυτό το γιόγκι ο Λούκας δημιουργεί μια ταινία, μια ανώτερη πνευματική δύναμη που κινεί διαστημόπλοια στο διάστημα. Ο Λούκας πιστεύει, εγώ δεν δημιουργώ τίποτα. Ο γιόγκι από μόνος του βρίσκει απαντήσεις και λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα. Με άλλα λόγια, ισχύει αυτό που λέει. Ό,τι χρειάζεσαι το έχεις. Αυτό είναι η οριστική λέξη. Στο τέλος, ο Λούκας κατανικάει το λάθος. Ανοίγει το πρόσωπο του γιόγκι και βρίσκει μέσα μια κεφαλή. Αυτή είναι η καλύτερη όψη του ανατολικού μυστικισμού. For you students who are new to our fantasy games class today, we're going to be playing Dungeons and Dragons, and I'd like to talk about a few of the advantages of using Dungeons and Dragons in a classroom. You may be wondering why you get to play games in school time. These games are used in gifted children's programs throughout the United States. Αυτά τα επιτραπέζια παιχνίδια φαντασίας έχουν πολλούς δράκους και τέρατα μέσα. Είναι ένα είδος μαθήματα που φαίνονται πως προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση στους μικρούς μαθητές ότι πρόκειται για μαθήματα πραγματοποίησης θαυμάτων ή κάτι παρόμοιο. Πολλά σχολεία, σχεδόν η πλειονότητα σε μερικές περιοχές, έχουν υιοθετήσει τέτοια μαθήματα στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Έτσι, μεταξύ άλλων, τα παιδιά εισέρχονται στο μυστικισμό. Πράγμα που κάνει μια βαθιά εισαγωγή στον αποκρυφισμό επίσης. Δείχνοντας το πρόσωπο του συγγραφέως George Lucas, ο συγγραφέας αυτού του σεναρίου της ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων» είναι και αυτός ο παδός του αποκρυφισμού, αυτής δηλαδή της δύναμης που διηγείται στις ταινίες του. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, λέει ο Λούκας, να διαβάσει τη σκέψη άλλων ανθρώπων, να βλέπει το μέλλον και να επικοινωνεί με άλλους κόσμους μέσω διανοητικών υπερδυνάμεων. Οι διάφοροι γκουρού αποκρυφιστές και πνευματικοί δάσκαλοι, οι οποίοι κατά τη χριστιανική άποψη είναι δαίμονες, έχουν υιοθετήσει τα νοήματα της βίβλου, στα οποία όμως έχουν αλλάξει το περιεχόμενο. Κατά αυτούς ο Θεός δεν είναι πια ένα προσωπικό όν, δεν έχει προσωπικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός για αυτούς είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι κάτι σαν ενέργεια, η οποία υπάρχει και πληρεί τα πάντα. Και είναι κάτι προσωπικό και απρόσωπο συγχρόνως. Ο Χριστός για αυτούς δεν είναι πια η οδός, η αλήθεια και η ζωή, αλλά μία ατελής ανθρώπινη φυσιογνωμία μεταφιεσμένη σε θεία. Είναι ένας απλός φιλόσοφος δηλαδή. Ένας ύφαλος στο δρόμο προς το Θεό. Ο Ιησούς υπήρξε επίσης ένας φωτισμένος διδάσκαλος. Αυτή είναι και η άποψη των θεοσοφιστών, της Μπλαβάτσκη. Ο Ιησούς είναι εξάλλου ένας αδερφός μας. Ο Ιησούς υπήρξε ένας μεγάλος διδάσκαλος, ένας Κύριος, όπως εμείς είμαστε Κύριοι. Και εδώ είναι η παγίδα. Η σημερινή εποχή
η νέα εποχή δηλαδή, ισχυρίζεται ότι οι διάφοροι σύγχρονοι γκουρού είναι και αυτοί, ένα είδος Χριστού. Ο Ιησούς λέει, όπως τον ήθελαν πολλοί, έπρεπε να είναι μεταξύ των άλλων και ένας Μεσσίας, όπως έπρεπε να είναι και ένας Χριστός. Οι γκουρού χαρακτηρίζονται από δύο πράγματα. Το ένα περιλαμβάνει δυνάμεις και σύμβολα ανατολίτικα, όπως η ενέργεια, οι ενεργειακές μεταβολές και άλλα, και αυτή η τάση υπερισχύει στους γκουρού της Ινδίας. Το άλλο, η άλλη τάση χαρακτηρίζει τους γκουρού σαν δασκάλους, σαν προφήτες, όπως λέει η Βίβλος, πανομοιότυπα των προφητών και του Ιησού, που προσπαθούν να πείσουν και να προσελκύσουν οπαδούς και να τους μοιήσουν στο μυστικισμό τους. Αυτή η τάση υπερισχύει στους γκουρού εκτός Ινδίας, όπως παραδείγματος χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γκουρού λένε, είναι γραμμένο διεξοδικά στις ιερές γραφές. Ο πατέρας μας είναι ένα τέλειο όν. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε σαν και αυτόν τέλεια όντα. Εάν ο καθένας εργαστεί κατάλληλα, μπορεί να γίνει και αυτός τέλειος, μπαίνοντας έτσι στο πεδίο της θεότητος. Κάθε ανθρώπινο όν κουβαλάει μέσα του τη φυσική ανθρώπινη ιδιότητά του και τη μη φυσική υπερβατική. Με την κατάλληλη αυτοσυγκέντρωση μπορεί να μεταβεί και να βρει την αρχαίγονη υπερφυσική πνευματική του φύση. Ας παρατηρήσουμε την κατάσταση των ανθρώπων του Ιράν. Αν αυτοί διάγουν μια υγιή πνευματική ζωή κοντά στο Θεό, τότε γιατί σκοτώνουν, γιατί κλέβουν και ψευδολογούν, γιατί πολεμούν αλλήλους και αλλοφίλους. Στη δεκαετία του 68-78, η μεγάλη μου έγνοια ήταν το διαρκές αυξανόμενο ρεύμα αυτών των μισθών. Πρακτικές τους διεισδύουν αργά και συγκαλυμμένα μες στη χριστιανική εκκλησία και στο χριστιανικό ιερατείο. Αυτοί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να εκτελέσουν την τελετουργία τους, να περάσουν τα μηνύματά τους, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις εμπειρίες της χριστιανικής θρησκείας. Είναι ο λεγόμενος εσωτερικός χριστιανισμός. Σήμερα η διαρκώς διαδιδόμενη φιλοσοφία της νέας εποχής, του New Age, τείνει να συμβιβάσει, να συναρμονίσει και να συγκεράσει τις πνευματικές εμπειρίες του Ινδουισμού με τον Χριστιανισμό. Είναι αληθές ότι αρκετοί χριστιανοί ιεροκήρυκες κυριωμένοι ενθαρρύνουν την τελετουργική πρακτική ενός είδους χριστιανοποιημένου Ινδουισμού. Εκεί βρίσκεται η παγίδα για τους χριστιανούς. Άνθρωποι χριστιανοί, θρησκευόμενοι, πηγαίνουν σε τέτοιες συγκεντρώσεις και έχουν βαθιές πνευματικές επαφές με το Θεό και επιπλέον κάνουν διαλογισμό. Η κοινωνία μας έχει προοδεύσει τόσο ώστε να μπορούμε να θεμελιώσουμε τις πεπιθήσεις και τις εμπειρίες μας. Εάν από τις εμπειρίες μας και τα αισθήματά μας προκύπτει κάτι το άξιο, το καλό, το γνήσιο, τότε το θεωρούμε σαν μέτρο, σαν πρότυπο της απόλυτης αλήθειας. Αυτά είναι παραψυχολογικές μορφές παρουσίασης που είναι σχεδιασμένες για σκοπούς ψυχοθεραπείας.
we should kind of image God in this meditation. The belief that we can create reality with our mind comes directly from the Hindu concept that everything is an illusion or Maya. Όλα αυτά τα βιώματα δεν είναι παρά μια παραποίηση της πραγματικότητας. Είναι μια illusion. Είναι ένα όνειρο. Αντιλήφθηκα ότι μπορούσε να υπάρχει μέσα μου ένα πρότυπο της αντικειμενικής απόλυτης αλήθειας. Αναγνώρισα ότι ήταν δυνατόν τα αισθήματά μου, οι σκέψεις μου και οι πνευματικές μου ικανότητες να έχουν σαν θεμέλιο, σαν υπόβαθρο, μια κρυφή, εκλεπτισμένη διαχείριση και καθοδήγηση. Έτσι συμπέρανα ότι μπορώ να κάνω κριτική πάνω στη βίβλο. Έτσι μου έγινε σαφές ότι είναι κάπως παράξενο, αν όχι πονηρό, ότι ο Ιησούς έπεσε θύμα, δηλαδή ότι υπέστη τα πάθη του. Εάν θεμελιώσουμε μια πνευματική ζωή πάνω στο συνέστημα των εκστατικών βιωμάτων ή των αντικειμενικών εμπειριών, τότε χτίζουμε ένα σπίτι πάνω στην άμμο. Έτσι η σχέση μας με το Θεό πρέπει να έχει το μοναδικό και να αντικατάσταται το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. The UN has its own meditation room and resident guru, Sri Chinmoy. Even the United States Pentagon has meditation room. A graduate of Harvard School of Divinity, Leland Stewart, directs the Unity and Diversity Council. Ο βιβλικός διαλογισμός σημαίνει να γνήσει ο διαλογισμό, παρεμβασμό πάνω στο Θεό και τον Ιησού, αναφορικά με τα πρόσωπά τους και τα έργα τους. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να γνωρίσουμε ορθά τη λέξη Θεός. Πολλά καθολικά μοναστήρια, προτεσταντικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν εισάγει στη λειτουργία τους και τα προγράμματά τους τεχνικές διαλογισμού, οι οποίες προσεγγίζουν πάρα πολύ την πρακτική της γιόγκα. Υπάρχουν σήμερα υπεύθυνοι εκκλησιαστικοί εκπρόσωποι οι οποίοι προσβλέπουν προς το μυστικισμό της άπανοπτωλής. Αυτοί πιστεύουν πως με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να αναζωογονήσουν τους νεκρούς θεσμούς. Επισκέφτηκα για ένα χρονικό διάστημα μια θεολογική σχολή στην Αμερική, στην οποία διαπίστωσα ότι η μέθοδος διδασκαλίας των είχε άμεσα επηρεαστεί από την νοοτροπία και τον τρόπο της Απανατολής. Εδώ στη σχολή αυτή οι εργασίες γίνονται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της βιοφυσικής, της αυτούπνωσης, της αυτυποβολής και άλλες παρόμοιες, με σκοπό να επιτευχθεί μια ψυχική σταθερότητα. Ο κίνδυνος για τους φοιτητές έγκυται στο ότι οι καθηγητές χρησιμοποιούν χριστιανικές εκφράσεις και τεχνικές της Απανατολής για να τις περιγράψουν. Ένας καθηγητής των λεγόμενων ασκήσεων χριστιανικού διαλογισμού εισήγαγε μια νέα μέθοδο για να αδειάσει, λέει, εντελώς το πνεύμα μας. Με αυτόν τον διαλογισμό πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε μέσα μας ένα φανταστικό Θεό. Μεταξύ άλλων, η δύναμη του πνεύματος βρίσκεται στην Ινδουιστική διδασκαλία περί του Μάγια. Αυτά ισχυρίζεται ότι είναι μια αυταπάτη. Αυτό κάνει την εισαγωγή ενός νέου είδους διαπροσωπικής ψυχολογίας, η οποία μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να λατρεύουν καλύτερα το Θεό φτιάχνοντας κατάλληλες εικόνες. Και είναι τόσο καλύτερη και ισχυρότερη θρησκευτική κατάνοιξη όσο οι εικόνες αυτές τον απεικονίζουν πιστότερα. Μια τέτοια όμως απεικόνιση και λατρεία του Ιησού μπορεί να χαρακτηριστεί κάλλιστα λίγο ή πολύ σαν ειδωλολατρεία προς ένα ξύλινο ή πέτρινο είδωλο. Ο μυστικισμός της Απανατολής δεν περιορίζεται στα πλαίσια μόνο της χριστιανικής θρησκείας. Επηρεάζει και την παγκόσμια πολιτική. Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει
στα Ηνωμένα Έθνη, στον ΟΗΕ. Μέσα στις αίθουσες, στους διαδρόμους και τα παρασκήνια των κτηρίων του ΟΗΕ, οι ομάδες της κίνησης του, του New Age, διαδίδουν και προπαγανδίζουν τις ιδέες τους, τη φιλοσοφία τους σε παγκόσμια κλίμακα. Οι υπεύθυνοι ηγέτες του ΟΗΕ προωθούν αυτή την κίνηση. Ο ΟΗΕ διαθέτει ειδικούς χώρους για διαλογισμό, όπου σταθμεύουν διάφοροι κουρού. Ένας από αυτούς ήταν ο γκουρού Σρι Τσιμνόι. Ο Λέλαντ Στιούαρτ έχει μια θεολογική σχολή αποφύτων και ηγείται του Συμβουλίου της Ενότητας στην Ποικιλία. Αυτό το συμβούλιο δημιουργήθηκε με μια απόφαση. Κατοχυρώθηκε νομικά. Πήρε δηλαδή διεθνή υπόσταση. Σε μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πάρθηκε το 1965. Αποτελεί ένα ισχυρό δίκτυο διακίνησης και διασύνδεσης του New Age. Το Συμβούλιο της Ενότητας στην Ποικιλία, ελεύθερη μετάφραση, είναι ένα παγκόσμιο συντονιστικό όργανο του σωματείου που αποτελείται από μια μοναδική οργάνωση και δικτυώματα. Σε αυτή την οργάνωση εργάζονται άνθρωποι με αποκλειστικά σχέδια την εγκαθίδρυση μιας μοναδικής παγκόσμιας κυβέρνησης στο μέλλον. Ο Λέναν Στιούαρτ διοργάνωσε το 1982 μια συνάντηση στο Green West Naya. Εκεί αυτός δημιούργησε ένα πλατή μέτωπο το οποίο αγωνίστηκε και εργαζόταν προς το σκοπό της ένωσης όλων των θρησκειών σε μία και μοναδική. Και φυσικά στην κορυφή αυτής της θρησκείας θα ίσταται ένας παγκόσμιος ηγέτης, ένας παγκόσμιος αρχηγός. Λέει ο Λέναν Στιούαρτ, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την εναρμόνιση όλων των θρησκειών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να δημιουργήσω μια καινούργια θρησκεία. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ όλων των θρησκειών, των πολιτισμών και των φυλών, τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν, να ενοποιηθούν σε μια παγκόσμια θρησκευτική έκθεση. Ένωση δηλαδή. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συνεχίζει ο Στιούαρτ, ο ΙΕ παίζει από τη φύση του ένα σημαντικό ρόλο, διότι υποστηρίζει πολλούς πληθυσμούς με αυτόν τον τρόπο. Κάθε ομάδα που έχει υιοθετήσει το New Age μοιάζεται πολύ συγχρόνως και με τις άλλες ομάδες σαν δημιουργός του ΙΕ και των Ηνωμένων Εθνών. Η οργάνωσή μας έχει αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ. Έχουμε και ένα γραφείο εδώ και 5 χρόνια. Στη συνέλευση του ΟΗΕ πάντα έχουμε επίσης αντιπρόσωπο. Αυτός μπορεί να κάνει διαλογισμό καθώς και άλλες προσφορές. Κατά το δυνατόν υποθέτω ότι αυτό συνδέεται με την επίδραση ενός μασκαρεμένου μοναστηριού στα πλαίσια του ΟΗΕ. Σκέφτομαι λοιπόν τον Ρόμπερτ Μίλλερ. Υπάρχει κάποια υποχρέωσή του, κάποια ισχυρή δέσμευσή του, με στόχο όπως όλες οι προσπάθειες του διεθνούς οργανισμού έχουν σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη, τις κοινωνικές αποζημιώσεις. Και πρέπει να υποστηρίζουν μια παγκόσμια ηγεσία και κυβέρνηση. Προτείνουν σαν αρχηγό άλλες ομάδες βέβαια, με διευθυντή τον David Sprangel, τον Μεντρέγια, που σημαίνει στα εβραϊκά αρχηγός, ηγέτης, απεσταλμένος και διδάσκαλος. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πνευματικών Εργασιών Μπράμα, Κουμάρι στην Ινδία, χρησιμοποιείται συχνά σαν συνεταίρος του ΟΗΕ
σε διασκέψεις που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και τις προσπάθειες για μια παγκόσμια ενότητα. Πρόκειται για προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που συνεργάζονται για να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις και να δοκιμάσουν να ζήσουν τη γνήσια ειρήνη. Αυτές τώρα είναι οι σκέψεις, αλλά και μια πρακτική για τον ΟΗΕ. Πολύ συχνά τα κτίρια του ΟΗΕ διατίθενται για εκδηλώσεις οπαδών και αντιπροσώπων του New Age, στις οποίες γίνονται ομιλίες, διαλογισμοί και διαφωτισμοί πάνω στην ειδική τηλετουργία με θέμα το δρόμο για ένα καλύτερο κόσμο. Στις εκδηλώσεις αυτές προσκαλούνται επίσης προσωπικότητες για να λάβουν μέρος σε διαλογισμούς και σε άλλες πράξεις. Αυτό το σύστημα γκουρού αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο για τη δημοκρατική μας κοινωνία. Το μικρότερο κακό που κάνει είναι ότι μειώνει την ελευθερία και την ασφάλεια της κοινωνίας. Το σύστημα των γκουρού αποτελεί μια απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι η πρακτική των γκουρού προετοιμάζει την οικουμένη για ένα είδος πολιτικού φασισμού. Έτσι, λοιπόν, πραγματικά εμείς προετοιμαζόμαστε για να υποταχθούμε σε μια ξένη εξουσία. Τέτοιες είναι η διερεύνηση της συνείδησης, τα βιώματα και η καθορισμένη ενέργεια, οι κοσμικές δυνάμεις, οι ταλαντώσεις κλπ. Όλα έχουν γίνει λέξεις συνθηματικές για τον νέο κόσμο. Όλα αυτά ασκούν μια πνευματική επιρροή πάνω μας και μεταβάλλουν τη σκέψη μας και μας φέρνουν σε μια τέτοια κατάσταση συμπεριφοράς που προετοιμάζει την υποταγή μας σε ένα πνεύμα, το πνεύμα του Αντιχρίστου. Από πολλές μεριές η ανθρωπότητα φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο από πνευματική και συγκινησιακή άποψη. Έτσι άρχισε να αναζητεί έναν ηγέτη ο οποίος θα υπόσχεται να φέρει ειρήνη και ευημερία στον κόσμο. Ο Μπέντζαμιν Κριμ, ο γνωστός αντιπρόσωπος του New Age, ισχυρίζεται ότι θα έχει τη συνανάθεσή του ένα έργο δημοσιογραφικό εκδότη του προερχόμενου παγκόσμιου ηγέτη. Το 1982, μεγάλος αριθμός εφημερίδων σε όλο τον κόσμο δημοσιεύει άρθρα που αφορούν αυτόν τον παγκόσμιο λυτρωτή. Εκατομμύρια άνθρωποι προσχώρησαν και προσχωρούν σε αυτό το νέο άνοιγμα. Υπάρχει το περιοδικό Τάρα που εκδίδεται καθώς και άλλα περιοδικά. Σε μια press conference στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες, ο Μπέντζαμιν Κριμ δίνει μια περιγραφή της εμφάνισης του Ιησού Χριστού. Μέσω δηλαδή της μετασάρκωσης, λένε ότι θα επανέλθει ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η πλάνη των υδροχωριστών. Συνεχίζει ο Κριμ και λέει: «Έχει γίνει εν μέρει γνωστό ότι βρισκόμαστε τώρα στην αρχή μιας εποχής, του New Age, τη λεγόμενη εποχή του Μπάζμαν. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι όλες οι μεγάλες θρησκείες αναμένουν, προσδοκούν την έλευση ενός μεγάλου ηγέτη. Οι Ινδουιστές υπολογίζουν την επιστροφή του. Οι Εβραίοι την έλευση του Μεσσία τους. Θα σας μιλήσω σήμερα για την εμφάνιση ενός τέτοιου διδασκάλου». Επιδεικνύει το βιβλίο του Μπέντζαμιν Κριμ με τον τίτλο «Messages from Mendreya the Christ», «Μηνύματα από τον Μεντρέια τον Χριστό». Εμείς βέβαια ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν θα φτάσει στον ουράνιο Πατέρα παρά μέσω εμού». Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός γνωρίζει. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς που πλανούν και πλανούνται, τους τυφλούς οδηγούς των τυφλών, το διάβολο και τους συνεργάτες, να καταβροχθήσουν ως τους παραδίδονται, και ας πάρουμε στα σοβαρά τα πράγματα, την ψυχή μας, τη σωτηρία μας, την αιωνιότητα, το Θεό και πλάστη μας. Οφείλουμε να διαφερθούμε και να μάθουμε γι' Αυτόν,
να μελετήσουμε το λόγο του και το Ευαγγέλιο, να ακούσουμε τους ανθρώπους του. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι αυτός ο υδροχοϊκός Χριστός, ο Μεντρέγια της νέας εποχής, είναι ο Μεσσίας των Εβραίων, ο Αντίχριστος. Με προσευχή και επαγρύπνηστη, με πραγματικό ζήλο κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πίστη μας και με τη βοήθεια του Θεού, θα αποφύγουμε όλους αυτούς τους κοπέλους και θα πάμε εκεί, εκεί που ονειρευόμαστε να πάμε, κοντά στο γνήσιο Ιησού. Γιατί εκείνος γνωρίζει τα πρόβατά του και τα περιμένει.